Επιστροφή στο Πασό και τον Πράσινο Ήλιο αποφάσισαν οι πάνω από 175.000 μέλη του κόμματος που έλαβαν μέρος στην εσωκομματική διαδικασία. Η υψηλή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία και σκόρπισε χαμόγελα στην παράταξη. Οι πολίτες σήμερα αποφάσισαν. Το σύμβολό μας, ο Ήλιος, επέστρεψε. Μαζί με τις μνήμες μιας ιστορικής παράταξης που ταυτίστηκε με τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Νέα ψήφο εμπιστοσύνη στον Νίκο Ανδρουλάκη και μήνυμα βαθιάς ανανέωσης βλέπουν πίσω από την μαζική προσέλευση στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το 10% όσων ψήφισαν χθες είναι νέα μέλη που δεν είχαν ψηφίσει για πρόεδρο τον περασμένο Δεκέμβριο. Για μας ήταν μια εξαιρετική μέρα, συγκλονιστική, όπου πάνω από 170.000 άνθρωποι ήρθαν και ψήφισαν. Συμμετείχαν πολύ νέος κόσμος στις διαδικασίες. Το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, ανανεώνει το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Μιλάμε για πολλούς νέους ανθρώπους που εγγράφηκαν μέλη και φίλοι του κινήματος αλλαγής, συμμετείχαν στις διαδικασίες είτε ως ψηφοφόροι είτε ως υποψήφια. Ο επόμενος σταθμός για το ΠΑΣΟΚ είναι το συνέδριο στις 20 με 22 Μαΐου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει το πολιτικό του στίγμα και πολλοί περιμένουν να δουν την κατεύθυνση προς την οποία θα δείξει, καθώς η συζήτηση για τις κυβερνητικές συνεργασίες παραμένει ανοιχτή.